Τρίτο βίντεο της σειράς On Fire και αυτή τη φορά είναι μαζί μας ο προπονητής της ΑΕΚ Αλιβίων, Δήμος Σπυριδάκης, και ο προπονητής τερματοφυλάκων της ΑΕΚ Αλιβίων, Λάμπρος Καλοπίτας. Και αφού πρώτα ευχαριστήσουμε το αθλητικό κέντρο Καραμπότζη και τη φιλοξενία, πάμε να παίξουμε μπάλα. Καταρχήν, πριν προκύψει η ανάληψη των καθηκόντων σας στην ΑΕΚ Αλιβίων, ποια ήταν η μέχρι τότε επαφή σας με το ποδόσφαιρο? Η επαφή με το ποδόσφαιρο ήταν σχεδόν καθημερινή. Είτε από επαγγελματικής πλευράς, είτε ερασιτεχνικά, είτε σαν χόμπι. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μέσα στο ποδόσφαιρο ήταν. Είτε σαν φροντιστής, 8χρονος, 10χρονος, πίσω από τον Ανδρούτσο Γραβιάς. Μετά σαν παίχτης του Ανδρούτσου, αργότερα σαν επαγγελματίας. Περίπου από τα 35 μου χρόνια, τα 30 είμαι μέσα στα γήπεδα. Κύριε Καλοπίτα, εσείς? Κι εγώ από μικρός ήμουν μέσα στο ποδόσφαιρο. Ο πατέρας μου ίδρυσε την ομάδα του χωριού μου, τον αθλητικό όμιλο Τσούκας, οπότε με έπαιρνε μαζί του στο γήπεδο. Μπολιάστηκα στο ποδόσφαιρο, στα γήπεδα. Αργότερα κι εγώ έπαιξα ποδόσφαιρο πολλά χρόνια, μέχρι που στα πριν 3-4 χρόνια αποφάσισα να ασχοληθώ με την προπονητική. Έχετε αγωνιστεί ως παίκτες και αν ναι, σε ποιες ομάδες? Ναι, σαν ποδοσφαιριστής περίπου 22 χρόνια στον Ολυμπιακό Βόλου και στην Ηλιούπολη, στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική με Λαμία, Φωκικό, Ανδρούτσο Γραβιάς και ο Πούντιο Μαρτίνου, με τον Αγρότη Λιανοκλαδίου στη Δέλτα και στο τοπικό πρωτάθλημα με τον ΝαΟ Καλαποδίου και τα Καλύβια. Εσείς? Εγώ ξεκίνησα το 1989 στην παιδική ομάδα της Νίκης Μακρακόμης. Στη συνέχεια πήγα στην ομάδα του χωριού μου, στον αθλητικό όμιλο Τσούκας. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων αργότερα πήγα στην Αθήνα, οπότε έπαιξα στην Ένωση Βικτόρια κάτω Πετραλώνων. Μέχρι που γύρισα στη Λαμία το 2008, αγωνίστηκα 5 χρόνια ακόμα στο χωριό μου και σταμάτησα. Με την εωστόρα εμπειρία σας ως προπονητές, θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας για τα μη αναγνωρισμένα ταλέντα που αγωνίζονται σε χαμηλές κατηγορίες. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι φαινόμενο πανελλήνιο. Σίγουρα σε όλους τους νομούς της χώρας υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα που, όπως λες, είναι μη αναγνωρισμένα, αλλά υπάρχουν και ταλέντα αναγνωρισμένα, τα οποία αφήνουν από μόνοι τους τον εαυτό τους αναξιοποιητό. Δεν νομίζω πλέον ότι κάποιος θα παίξει σε τοπικά πρωταθλήματα και δεν θα τον αναγνωρίσουν άνθρωποι. Από εκεί και πέρα είναι πολλά τα κομμάτια τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να καταφέρει ένα παιδί να ανεβεί κάποιες κατηγορίες. Σίγουρα έχει περισσότερα μέσα και είναι πιο εύκολο πλέον, αλλά υπάρχει και υψηλός ανταγωνισμός. Αν όμως υπάρχει, όπως λες, το ταλέντο, πρέπει να υπάρξει δουλειά, πρέπει να υπάρξει ένα μικρό κομμάτι τύχης, πρέπει να υπάρξει θέληση, πρέπει να υπάρξουν οι συγκυρίες και να βρεθεί στο σωστό μέρος, στη σωστή κατεύθυνση, και από εκεί και πέρα θέλει πολλή δουλειά. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο. Κύριε Καλοπίτα, εσείς τι πιστεύετε? Εγώ θα συμφωνήσω με τον Δήμο, απλώς να προσθέσω ότι τα ταλέντα, εγώ πιστεύω, παλιότερα πηγαίναν. Αυτό που λέτε, δεν αξιοποιούνταν. Τώρα, όπως είπε και ο Δήμος, με δουλειά, με σωστή δουλειά και θέληση, πλέον δεν υπάρχει το φαινόμενο που υπήρχε παλιά. Μπορεί κάποιος να φτάσει ψηλά. Δουλειά και μόνο δουλειά. Κύριε Καλοπίτα, θέλουμε να μας πείτε ποιες είναι οι δυσκολίες του ρόλου ενός προπονητή τερματοφυλάκων και τι είναι αυτό που διακρίνεται σε ένα παιδί το οποίο το χρήζει κατάλληλο για να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη θέση. Το να γίνει κάποιος προπονητής τερματοφυλάκων, δύσκολο. Δεν θα το έλεγα δύσκολο, απλώς θεωρώ ότι πρέπει να έχεις περάσει από τη θέση, να έχεις παίξει τερματοφύλακας, για να μπορείς να μπεις στην ψυχολογία του τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την ηλικία, προσαρμόζεσαι και στην προπόνηση. Δηλαδή, ένα μικρό παιδί θα χρειαστεί άλλη αντιμετώπιση, θα πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν ουσιαστικά, να μάθεις πώς πιάνουμε την μπάλα τόσο απλά, και περνώντας ο καιρός με την προπόνηση μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα. Τώρα, σε έναν τερματοφύλακα της κατηγορίας των Καλυβίων,
αλφατοπικό ή και μεγαλύτερο. Η προπόνηση σίγουρα είναι πιο δύσκολη, πιο απαιτητική και χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, για να μπορέσει κάποιο παιδί να παίξει τερματοφύλακας, θα πρέπει καταρχήν να έχει τα απαραίτητα σωματικά προσόντα, όπως είναι το ύψος. Θα πρέπει να μπορεί να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι καλοί τερματοφύλακες διακρίνονται για την ευχέρεια με την μπάλα στα πόδια. Το σπουδαιότερο θα έλεγα είναι να έχει πάθος με τη θέση του τερματοφύλακα, να αγαπάει τη θέση του τερματοφύλακα, όταν βάζει τα γάντια να νιώθει να το ευχαριστιέται. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχει ισχυρή προσωπικότητα, γιατί κακά τα ψέματα ο τερματοφύλακας είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει την πρώτη και την τελευταία ευθύνη όταν μια ομάδα φάει γκολ. Οπότε θα πρέπει να έχει την προσωπικότητα, ισχυρή προσωπικότητα, να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες. Θα πρέπει να έχει δυνατό χαρακτήρα, να μπορεί να, στο γήπεδο να είναι και προπονητής κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να κατευθύνει την άμυνά του, να κατευθύνει τους συμπαίκτες του και να μπορεί να βοηθάει με αυτόν τον τρόπο την ομάδα του. Να τη συντονίζει ουσιαστικά. Αυτό. Μία άλλη ερώτηση. Έχει τύχει στην καριέρα σας ένας ποδοσφαιριστής που αρχικά δεν αγωνιζόταν στο τέρμα να καταλήξει να είναι τερματοφύλακας? Ναι, πολλές φορές. Αν στην πορεία και εγώ αν διακρίνω σε ένα φιλικό, οτιδήποτε, κάποιος ότι έχει ταλέντο και αυτό που είπα πριν, ισχυρή προσωπικότητα, θα του προτείνω και εγώ έχω προτείνει σε ποδοσφαιριστή να γίνει τερματοφύλακας και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Coach, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα ερασιτεχνικό σωματείο όπως το δικό σας και ποια είναι τα στάνταρ τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν με απότερο σκοπό η ομάδα να έχει βλέψεις για μεγαλύτερες κατηγορίες? Οι δυσκολίες στα ερασιτεχνικά σωματεία είναι πάρα πολλές. Η πρώτη και η μεγαλύτερη, νομίζω για το 95% των σωματείων, είναι να υπάρχει ένας βασικός χρηματοδότης ο οποίος να έχει δύναμη. Κάποια σωματεία τα καταφέρνουν κατά καιρούς και πραγματικά τα αναλαμβάνουν άνθρωποι που σχεδόν εξ ολοκλήρου εξυπηρετούν και τα έξοδα της ομάδας. Στο δικό μας σωματείο δεν συμβαίνει αυτό. Σίγουρα υπάρχει ένα συμβούλιο το οποίο κάνει ό,τι μπορεί ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες της ομάδας και τα έχει καταφέρει σήμερα, μέχρι σήμερα περίφημα. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας βασικός χρηματοδότης να μπορεί να δώσει όλα τα λεφτά και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι να τρέχουν για ο καθένας για το δικό του κομμάτι, η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στο να βρεθούν τα χρήματα. Από τη στιγμή που αυτό γίνει, μετά ξεκινάνε σίγουρα άλλοι μπελάδες. Το δικό μας σωματείο έχει έναν μεγάλο μπελά εδώ και 2-3 χρόνια περίπου, το οποίο είναι το γηπεδικό. Το να μένει μια ομάδα άστεγη ακόμα και στο τοπικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε λάβει κατά καιρούς πολλές υποσχέσεις. Περιμένουμε επιτέλους να εκπληρωθούν. Πέρυσι ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα. Παίξαμε σε 2 διαφορετικές έδρες, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε στα έδρα μας. Πρόπερσι ήταν ακόμα περισσότερες. Και πόσο μάλλον και για το γήπεδο που θα κάνεις προπόνηση. Εδώ πέρα τα γήπεδα του Φώτη, του Καραμπότσι, σίγουρα μας εξυπηρέτησαν πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε. Είναι και εξαιρετικός ο Χλωτάπητας, οπότε η ομάδα κατάφερε να κάνει προπονήσεις πάρα πολύ καλές. Αλλά όταν αυτό δεν μπορεί να γίνεται καθημερινά και θα πρέπει να αλλάζεις γήπεδο, να πηγαίνεις αλλού για προπόνηση, αλλού για αγώνα και θα πρέπει να μεταφέρεις πράγματα, θα πρέπει να δεις τι έχεις ξεχάσει από εδώ, τι έχεις ξεχάσει από εκεί, είναι κάτι το οποίο σου τρώει και χρόνο και ενέργεια και δεν σε αφήνει να κάνεις τη δουλειά σου ακριβώς όπως θέλεις. Έτσι λοιπόν, αν κάτι είναι το βασικό μας πρόβλημα φέτος για μας, είναι το γηπεδικό. Πιστεύω ότι λύνοντας το γηπεδικό, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες τις οποίες με τη θέληση που έχουμε και εγώ με το Λάμπρο σαν τεχνικό team και εφόσον καταφέρουμε και φέτος να έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη τον Τζιγαρίδα, αλλά και τη θέληση που έχουν και τα παιδιά στο συμβούλιο που πραγματικά αγαπάνε την ομάδα και τρέχουν για αυτήν με όσο χρόνο τους απομένει, πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα θα ρυθμιστούν. Συνεχίζουμε με μια προσωπική ερώτηση. Πιστεύετε στα γούρια? Δεν θα έλεγα 100%, αλλά
αν κάτι σου πάει καλά, συνήθως το ξανακάνεις. Δεν θα ξυπνήσω και να πω ότι πρέπει να κάνω αυτό και εκείνο για να πάω σήμερα στον αγώνα, ούτε έχω τυχερές μπλούζες και διάφορα άλλα πράγματα. Μου έχει τύχει βέβαια στη ζωή μου και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αν κάτι με πάει να το ξανακάνω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω κάτι σίγουρο. Καλώς ή κακώς, το καλοκαίρι θα περάσει γρήγορα. Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας για τη νέα σεζόν? Βασικά ο μεγαλύτερος στόχος είναι να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Νομίζω είναι ο στόχος και επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων. Εμείς έχουμε και ένα φόβο παραπάνω, γιατί τα επαγγελματικά πρωταθλήματα από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρώνονται ό,τι και να γίνει. Από εκεί και πέρα ο δεύτερος μας στόχος, που τον θεωρώ τεράστιο στόχο, είναι να καταφέρουμε να φέρουμε ξανά τους παίχτες υγιείς στο γήπεδο, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι παιδιά τα οποία είναι ερασιτέχνες, που έχουν τη δουλειά τους, έχουν τις οικογένειές τους. Με το ζόρι παίρνουν κάποιο μεροκάματο και από το ποδόσφαιρο και θα είναι κρίμα να τους συμβεί το οτιδήποτε. Και όταν έχουν μια αποχή 10 μηνών τώρα και άλλων 5-6 μηνών από την προηγούμενη καραντίνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο το κορμί τους, εφόσον σίγουρα δεν τρέφονται και δεν κάνουν πράγματα που κάνουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, να επανέλθει στα στάνταρ που πρέπει. Οπότε ο δεύτερος μας στόχος είναι αυτός, να μπορέσουμε να έχουμε τους παίχτες μας υγιείς όσο το δυνατόν περισσότερο. Από εκεί και πέρα, καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, ισχύει ό,τι είπαμε και πριν, να συνεχίσει η ομάδα από εκεί που τελείωσε. Να καταφέρουμε να καθιερωθούμε στην κατηγορία σαν μια ομάδα σταθερή που θα έχει παρουσία στην οκτάδα, θα έλεγα. Να μπορέσουν πολλά νέα παιδιά να πάρουν χρόνο συμμετοχής μέσα από την ομάδα μας. Να παρουσιάζουμε ένα σύνολο το οποίο θα είναι σκληροτράχυλο και θα δυσκολεύει κάθε αντίπαλο. Αν προκύψει κάτι μέσα στη χρονιά να πάμε για κάτι ψηλότερο, δεν θα πούμε ποτέ όχι, αλλά ο βασικός μας στόχος είναι αυτός, να καθιερωθούν τα καλύβια με τον τρόπο που θέλουμε εμείς και αλλάζοντας πολλά πράγματα στο θέμα της νοοτροπίας, είτε αγωνιστικής είτε εξωαγωνιστικής, να καθιερωθούν στην κατηγορία σαν κάτι σταθερό. Και πιστεύω δεν είναι μόνο στόχος εμένα και του Λάμπρου, αλλά και της διοίκησης. Αφού είσαστε και δύο πρώην, ο ένας πρώην τερματοφύλακας και πολλά χρόνια μάλιστα με πολλή εμπειρία, και ο άλλος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γιατί δεν πάμε να θυμηθούμε τα παλιά? Θα εκτελέσει λοιπόν ο καθένας από εσάς τρία σουτ. Ξεκινάμε με το Δήμο Σπυριδάκη για το πρώτο σουτ. Και αποκρούει, κυρίες και κύριοι. Πρώτο άστοχο. Δεύτερο σουτ. Και είναι μέσα. Πολύ καλό εκτελεσμένο πέναλτι. Τρίτο και τελευταίο σουτ. Η αγωνία κορυφώνεται και παρολίγο πολύ καλή απόκριση από τον τερματοφύλακα Mr. Λάμπρο. Με ένα στα τρία εύστοχα ο coach θα αναλάβει το ρόλο του τερματοφύλακα και ο πορτιέρο θα δοκιμάσει τον coach. Πάμε να δούμε. Πρώτη εκτέλεση. Όχι, είναι πάνω στον τερματοφύλακα. Θα πει το όχι. Δεύτερο σουτ παίρνει φόρα. Καλό εκτελεσμένο, δοκάρι και μέσα. Το σκορ είναι 1-1. Θα επιχειρήσει να κλέψει την νίκη. Τρίτη εκτέλεση, πολύ μεγάλη φορά. Και είναι στη γωνία, είναι 2-1 νικητής. Οι δύο παίχτες εδώ πέρα δίνουν τα συγχαρητήρια. Κάπου εδώ και αυτή η συνέντευξη έφτασε στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή της ΑΕΚ Καλυβίων, Δήμο Σπυριδάκη, και τον προπονητή τερματοφυλάκων, Λάμπρο Καλοπίτα, που ήταν εδώ μαζί μας, και να σας ευχηθώ τα καλύτερα για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Και εμείς καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όλους και πάνω απ' όλα με υγεία και μακάρι να ολοκληρωθεί. Καλή χρονιά και από μένα, ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους, με υγεία, τίποτα άλλο. Όσο για εσάς, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο. Καλή συνέχεια!